την έντονη αντίδραση συνδικαλιστών αλλά και πολλών από των υπόλοιπων μελών του συντονιστικού οργάνου που βρέθηκαν χθες στη Φλόρινα, προκάλεσε η αναφορά του βουλευτή Κοζάνη Μίμη Δημητριάδη έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης προς τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού μέσω των 350 εκατομμυρίων από το κοινωνικό μέρισμα. Με βάση το νομίζω. Σας παρακαλώ. Με βάση το νομίζω. Αφήστε να ρωτήσω βουλευτή. Από το κοινωνικό μέρισμα δίνουμε 350 εκατομμύρια στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ως μόνη πράξη πέρα από την παροχή ως το κοινωνικό στη ΔΕΗ είναι μια έμπρακτη απόδειξη για την έγνοια που έχουμε να στηρίξουμε πραγματικά την δημόσια. Γιατί είναι μαζιά της αγκαλιάς μια χώρα της σύμβασης Ο κύριο Δημητριάδη πάντως λίγο αργότερα άδειασε ουσιαστικά ο συνάδελφός του επίσης από το ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Σέλτσας, ο οποίος τόνισε ξεκάθαρα πως τα χρήματα αυτά άοφιλε το κράτος στη ΔΕΗ, φίλοι, ακόμα περισσότερα. 350 εκατομμύρια τα όφιλε το κράτος προς τη ΔΕΗ λόγω της οικονομικής της πολιτικής, εντάξει, και δεν είναι καμιά καλά φιλοθόρημα, εντάξει, αυτό να ξυπόμαστε. Έτσι είναι ποτέ. Είναι τα χρώστακια, ας πούμε, και χρωστακιά. Λοιπόν, τα όφιλε τα πήρουν.